χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από την σελίδα 1072, από το τέταρτο κεφάλαιο της Επιστολής Ιακώβου. Σελίδα 1072, τέταρτο κεφάλαιο, Επιστολή Ιακώβου. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 8 εδάφια με τη χάρη του Χριστού μας. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, δια να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματθαίος η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν»? Αλλά με τα μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δείχνομοι. Αμήν, δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αδέρφια, σήμερα από το λόγο του Κυρίου μας έχει ως εξής. Κλείσε το χώρισμα με τον αδερφό σου και η απόσταση μεταξύ εσού και του Θεού θα εκμηδενιστεί. Κλείσε το χώρισμα με τον αδερφό σου και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ εσού και του Θεού θα εκμηδενιστεί. Ο ουρανός κλείνει εξαιτίας προστριβών, συγκρούσεων, ζηλοφθονιών, επιδιώξεων και πραγμάτων τέτοιων που εμποδίζουν την χάρη του Θεού να ενεργήσει. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να έχει κάποιος γνήσια, αυθεντική και προσωπική σχέση μετά του Θεού. Στην Εκκλησία τότε, το Πνεύμα το Άγιο είχε δει συγκεκριμένα πράγματα και τα φανερώνει διαμέσου της Επιστολής του Ιακώβου. Τα προβλήματα όμως και τότε και σήμερα είναι κοινά. Και αν κλείνει ο ουρανός, κλείνει για παρόμοιους λόγους, όπως τότε έτσι και σήμερα. Γι' αυτό το μήνυμα είναι: κλείσε το χώρισμα με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, με τα αδέρφια σου και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ εσού και του Θεού θα εκμηδενιστεί. Γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ εσού και του Θεού. Το μήνυμα αυτό, αδέρφια, είναι προσωπικό για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά και επιπροσωπικού, μη δε εξαιρουμένου και του ομιλούντος. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σένα και σε μένα, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά και προσωπικά. Η ξεραΐλα,
η έλλειψη της παρουσίας του Θεού, η έλλειψη απαντήσεων και εκβάσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ουρανός έκλεισε. Αλλά δεν έκλεισε από μόνος του, τον έκλεισαν ζήλιες, εμπάθειες, κακίες, αντιπάθειες, επιδιώξεις, διεκδικήσεις. Αυτά είναι που κλείνουν τον ουρανό, γιατί αυτά είναι που διώγνουν, που απομακρύνουν την χάρη από κάθε πιστό ή πιστή. Λέει λοιπόν, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας. Από εδώ είναι που ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό το μήνυμα είναι κλείσε το χώρισμα που υπάρχει με τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Για να εκμηδενιστεί η απόσταση μεταξύ εσού και του Θεού. Αλλά αυτό για να γίνει, πρέπει να γίνει γνήσια, εγκάρδια και αυθεντικά. Όχι επιφανειακά για τα μάτια του κόσμου. Όχι λόγια ανέξοδα, προφορικές διατυπώσεις οι οποίες δεν κατοικούν στα λόγια τους. Για να εκμηδενιστεί η απόστασή σου με το Θεό, θα πρέπει εσύ και εγώ, ο κάθενας από εμάς ξεχωριστά, να κλείσει το χώρισμα που υπάρχει με τον αδελφό του, ουσιαστικά και αυθεντικά, όχι σε επίπεδο προφορικής διαβεβαίωσης, αλλά να γίνεις όπως ήσουν στην αρχή, να αποκατασταθείς με τον αδελφό σου και την αδελφή σου και να γίνετε όπως ήσασταν και ακόμη καλύτερα. Να γίνετε όπως ήσασταν και ακόμη καλύτερα. Όχι να διαιωνιστεί μία απόσταση με κάποιους λόγους προφορικούς και στην ουσία να παραμείνει το πράγμα κάπως έτσι, όπως ήσασταν τότε, ακριβώς όπως ήσασταν τότε και ακόμη καλύτερα. Όπως ήσασταν τότε, στο ίδιο μέρος, με την ίδια αγάπη, η ίδια συνεργασία, η ίδια ανοιχτότητα, η ίδια προσπάθεια. Ιδάλλως, θα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, έχοντας την ικανοποίηση ότι κάναμε το μέρος μας και ο ουρανός θα παραμένει κλειστός με εμάς, με εσένα ή εμένα ικανοποιημένους. Κλείσε λοιπόν το χώρισμα με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, πραγματικά, έμπρακτα, ουσιαστικά, και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ εσού και του Θεού θα εκμηδενιστεί. Έρχεται λοιπόν σήμερα για ακόμη μια φορά το Πνεύμα το Άγιο διαμέσω του Ιακώβου και μας λέει, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας. Έχεις αναρωτηθεί πού οφείλεται αυτή η πολεμοχαρής διάθεση που σε οδηγεί στη σύγκρουση, στο τσακωμό, στην κόντρα, στην απόσταση με τον αδελφό και με την αδελφή σου? Το ρωτάει εσένα, το ρωτάει και εμένα. Το έχεις ψάξει καθόλου? Ή είσαι ικανοποιημένος και ικανοποιημένη με τον εαυτό σου, με το δίκιο σου και επιμένεις σε αυτήν την λογική η οποία δεν οδηγεί πουθενά? Πόθεν προέρχονται μάχε, πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας? Από πού πηγάζουν συγκρούσεις, διαφορές?
φαγωμάρες, σκοτωμοί, αλληλοκατηγόριες και αλληλοθαψίματα, διεκδικήσεις και επιδιώξεις. Από πού πηγάζουν, αναρωτήθηκες ποτέ? Γιατί λέμε, γιατί δεν απαντάει ο Θεός, γιατί δεν ενεργεί, γιατί δεν ενεργούνται τα μεγαλεία και τα θαυμασιά Του. Αυτό καλά κάνεις και εσύ και εγώ να τα αναρωτιέσαι. Το θέμα είναι το πρόβλημα, πού το εντοπίζεις. Ξέρω πού το εντοπίζεις εσύ. Όπου το εντοπίζω κι εγώ, εκεί που μας βολεύει, στους άλλους. Οι άλλοι δεν αγαπάνε. Οι άλλοι δεν έχουν ταμείο. Οι άλλοι δεν δείχνουν το ενδιαφέρον. Οι άλλοι δεν αγιάζονται. Οι άλλοι δεν προσέχουν. Οι άλλοι δεν αγαπούν. Οι άλλοι δεν υπηρετούν. Μπορεί και να είναι και έτσι. Ο Λόγος του Θεού όμως τι λέει? Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας? Πόλεμοι και μάχες μεταξύ μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει απολεσθεί η προβατοειδής ιδιότητα. Έχει χαθεί ο προβατοειδής χαρακτήρας. Διότι τα πρόβατα δεν πολεμάνται, δεν μάχονται, δεν σκοτώνονται μεταξύ τους. Άρα, είμαστε αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Κάποτε ο Θεός μας άλλαξε τη ζωή, βαφτιστήκαμε εν ύδατις άφεσιν αμαρτιών, έδωσε και χαρίσματα ο Θεός, ενήργησε στη ζωή μας. Αλλά τώρα όμως υπάρχουν φατριασμοί, ζήλιες, εμπάθειες, κακίες, αποκλεισμοί, αποστάσεις, τσακωμοί. Πού είναι τα πρόβατα? Είχα πάει προχτές στο σπίτι ενός αδερφού που απέναντι έχει έναν γείτονα που έχει κατσίκια και πρόβατα. Και μου λέει, ξέρεις τη διδασκαλία εγώ παίρνω από αυτά? Του λέω, για πες μου. Και είδα εγώ τα πρόβατα με τα κατσίκια. Όταν πάει και τους ρίχνει φαγητό, τα πρόβατα, τα κακόμοιρα δεν πλησιάζουν, κάθονται εκεί, τα κατσίκια ορμάνε, κερατίζονται, όποιος βουτήξει, και μόλις καρδαμώσουν τα κατσίκια, τσούκου 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 τσούκου, πηγαίνουν και τα προβατάκια. Και τρώνε ό,τι απέμεινε, χωρίς παράπονο, χωρίς γκρίνια, χωρίς μουρμούρα. Και λέει τώρα, από πού, από εκεί θα κοιτάξεις? Από τον εαυτό σου, μου λέει και σου λέει. Από πού προκύπτει το πρόβλημα που σε κάνει να είσαι έτσι όπως είσαι και σου κλείνει τον ουρανό? Και λέει, ουχή εντεύθεν. Από μέσα σου είναι το πρόβλημα. Μην ψάχνεις να βρεις το πρόβλημα στον άλλον. Θα μου πεις τον άλλον, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, αλλά θα το βρει εκείνος, αν θέλει να τον βρει, αν θέλει να του ανοίξει ο ουρανός. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εσύ όμως δεν θα ασχολείσαι με τον άλλον. Εσύ πρέπει να ασχοληθείς με τον εαυτό σου για να ανοίξει ο ουρανός ο δικός σου. Το πρόβλημα λοιπόν, μην ψάχνεις να το βρεις απ' έξω σου, μου λέει, και νομίζω και σε σένα το λέει ο Κύριος. Το πρόβλημα, την αρρώστια, μην ψάχνεις να τη βρεις απ' έξω σου, στον άλλον. Το πρόβλημα, αν πρόκειται μάλιστα και θέλεις να σου ανοίξει ο ουρανός, θα ψάξεις να το βρεις εντεύθεν, μέσα σου. Ουχι εντεύθεν, από μέσα, είναι εσωτερικό σου το πρόβλημα. Εκ των ειδονών σας. Το πρόβλημα λοιπόν των συγκρούσεων, των διενέξεων, των ζηλοφθονιών, των αντιπαθειών, των αποκλεισμών,
οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα μου, μέσα σου, υπάρχουν κάποιες ειδονές, κάποιες επιθυμίες, οι οποίες, επειδή δεν βρίσκουν ανταπόκριση στον άλλον, τον άλλον τον στοχοποιούν και τον κάνουν εχθρό. Και ποιες είναι αυτές οι επιθυμίες? Απέτηση να νοιάζεσαι για μένα. Απέτηση να κάνεις αυτό που σου λέω. Θέληση για δύναμη. Θέληση για αναγνώριση. Θέληση για πρωτοκαθεδρία. Οφείλεις να αναγνωρίσεις την πνευματικότητά μου και να κάνεις την άκρη. Οφείλεις να αναγνωρίσεις το δίκιο μου και να μου ζητήσεις συγγνώμη ενώπιον όλων. Θέληση και απέτηση να κάνεις πάντοτε εσύ το πρώτο βήμα. Εσύ πρώτος να νοιαστείς για μένα. Ή τέλος πάντων, καλείσαι να ανταποκριθείς εσύ στα στάνταρ τα δικά μου. Εάν δεν το κάνεις αυτό, ή σε κάνω στην άκρη ή σου επιτίθεμαι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ειδονές, κάποιες επιθυμίες. Πού? Μέσα μου. Και γιατί σκοτώνομαι με τον άλλον? Γιατί ο άλλος αυτές μου τις επιθυμίες δεν τις εκπληρώνει, δεν τις υλοποιεί, δεν τις αποδέχεται. Από πού λοιπόν προέρχονται αυτές οι μάχες? Από μέσα σας. Το πρόβλημα είναι προσωπικό. Μα αφού ο άλλος διεκδικεί, μα αφού ο άλλος κάνει εκείνο που κάνει, εγώ μέσα σου θα βρεις το πρόβλημα στο πώς θα αντιμετωπίσεις τον άλλον. Άμα κοιτάς ψηλά, τι πρόβλημα έχεις αν ο άλλος ζητάει το α ή το β? Αν έχεις σχέση με τον Θεό, τι σε νοιάζει εάν ο άλλος λέει αυτό που λέει ή κάνει αυτό που κάνει? Το ότι ενοχλούμε ή ενοχλείσαι στις διεκδικήσεις του άλλου ή στις απαιτήσεις, στους παραπολογισμούς, αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο η θέα του άλλου έχει φυτευτεί μέσα και έχει εκδιωχθεί από μέσα η θέα του σταυρωμένου. Άρα δεν δουλεύω με το μέσα. Η εξωστρέφεια μου έχει κάνει ζημιά και μου έχει χαλάσει τα μέσα μου. Πού δεν προέρχονται πόλεμοι και μάχοι μεταξύ σας? Ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας. Έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας. Οι επιθυμίες αυτές, με πολύ απλά λόγια, τις άφησες να χρονίσουν μέσα σου. Επειδή χρόνισαν μέσα σου, έγιναν πάθος και τώρα όχι μόνο δύσκολα ξεριζώνονται, αλλά απαιτούν την ικανοποίηση και την εκπλήρωσή τους, και γι' αυτό έρχονται οι συγκρούσεις με τους άλλους, διότι οι άλλοι δεν είναι πρόθυμοι ούτε διαθέσιμοι να υποταχθούν σε μια τέτοια λογική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτές οι επιθυμίες που χρόνισαν μέσα σου και μέσα μου και έγιναν πάθος, στρατεύονται τώρα μέσα μου, κυριαρχούν και εγώ δεν τις πολεμάω, ούτε εσύ. Αλλά τι πολεμάω? Πολεμάω τον άλλον που δεν δέχεται να γίνει το εργαλείο των δικών μου επιδιώξεων. Και πολεμάς τον άλλον, ο οποίος δεν δέχεται να εργαλειοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί από σένα όπως θα ήθελες, όπως θα απαιτούσες ή όπως θα τον ήθελες. Ή εσύ ή εγώ. Με τον εσωτερικό άνθρωπο υπάρχει το πρόβλημα, και εκεί μέσα πρέπει να δουλέψεις και εσύ και εγώ. Έτσι θα ανοίξει ο ουρανός. Θα ανοίξει από μόνος του, χωρίς να το ζητάς. Έτσι έρχεται η χάρις. Όταν δει ο Θεός ότι εσύ ή εγώ πολεμάω όχι τον άλλον, αλλά τα εσωτερικά στρατεύματα των ειδονών, που ψάχνουν να βρουν αναγνώριση, θέληση για δύναμη, για επιβράβευση, για εξουσία, για αυθεντία, εμένα μου αποκαλύπτει ο Θεός. Αν δεν πολεμήσω εκεί, τότε θα είμαι ένας ξεραμένος ικανοποιημένος με κλειστό ουρανό
που θα ισχυρίζομαι επιμόνω σε όλους ότι ο ουρανός για μένα είναι ανοιχτός. Αλλά θα είμαι ξεραμένος μέσα στο θυμό, μέσα στην οργή, σε ένα διαρκή εκνευρισμό, πάντοτε παραπονούμενος και μάλιστα πολύ δικαιολογημένα. Και λέει στο δύο εδάφιο, επιθυμείτε και δεν έχετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι με πόλεμους, μάχες, ομαδοποιήσεις, ζηλοφθονίες και αντιπάθειες, ο ουρανός είναι κλειστός. Και δεν λαμβάνετε τίποτα. Επιθυμείτε και δεν έχετε. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το θέλετε ή χωρίς να το καταλάβετε, διώξατε τη χάρη. Και συμπληρώνει λέγοντας, φωνεύετε και φθονείτε. Φωνεύετε, πώς φωνεύετε? Γίνονται δολοφονίες? Δεν είναι δολοφονία κυριολεκτική, είναι όμως εξίσου σοβαρή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δολοφονία χαρακτήρων. Εάν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στα δικά μου κριτήρια, εκπαραθυρώνεται. Τον καταργώ, τον βγάζω από τη ζωή μου. Του γυρίζω την πλάτη. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στα δικά μου τα στάνταρτ και γιατί τέλος πάντων δεν έκανε αυτό που εγώ χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Όφιλε να το καταλάβει. Εάν μάλιστα εκφράζει και αντίθετο λόγο, τελείωσε. Φωνεύεται και φθονείται. Στο αρχαίο κείμενο λέει ζηλούτε. Δηλαδή έχετε ζήλια. Τι σημαίνει ζήλια? Η ζήλια είναι μια εσωτερική κατάσταση πνευματική κατά την οποία ο άνθρωπος χάνει τον ύπνο του, δεν μπορεί να ησυχάσει, αναστατώνεται. Όταν κάποιος επιτυγχάνει σε κάτι που αυτός απέτυχε ή όταν κάποιος γεύεται μία ευεργεσία από τον Θεό την οποία εκείνος ακόμη δεν έχει γευθεί. Χάνει την ειρήνη του, αναστατώνεται και μάλιστα δεν θέλει να βλέπει εκείνον που ευεργετείται γιατί ενοχλείται για τα αγαθά του άλλου, τα οποία για κάποιο λόγο προς το παρόν τουλάχιστον ακόμη δεν τα έχει αυτός. Αυτή είναι η ζήλια. Να στεναχωριέμαι, να αναστατώνομαι για τα αγαθά, για τα καλά που συμβαίνουν στον άλλον. Ο μόνος τρόπος αυτός για να ησυχάσει είναι ένας. Να μάθει ότι αυτός που απολάμβανε κάποιες ευεργεσίες, τώρα περνάει ταλαιπώρια, δοκιμασία και δεν του πάνε τα πράγματα καλά. Τότε ησυχάζει. Τότε ανακουφίζεται. Είναι μια κατάσταση άρρωστη. Ο Θεός να μας φυλάει, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το πάθουμε. Επιθυμείτε λοιπόν και δεν έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε. Ζηλεύετε. Αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Τι δεν έχουν και δεν ζητούν? Δεν έχουν και δεν ζητούν αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς, ώστε να είναι χαρούμενοι, ευγνώμονες και εν ειρήνη, γιατί ο νους τους είναι στα άλλα, στο πώς θα διεκδικήσουν, θα απαιτήσουν, στο πώς θα συγκρουστούν, θα κατακτήσουν και θα επιβάλλουν. Έχουν αλλού το νου τους. Ο νους τους είναι πώς θα κυριαρχήσουν και πώς θα αποδειχθεί ότι είναι επιτυχημένοι, ευωδούμενοι. Ο νους τους είναι πώς η γνώμη τους ή η άποψή τους θα επιβληθεί, θα κυριαρχήσει ή τέλος πάντων πώς οι άλλοι θα τους υποβάλουν τα σέβη. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν σημασία
σε αυτά που όντως χρειάζονται και τα οποία ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση να τους προσφέρει. Δεν ασχολούνται με αυτά, δεν τα ζητούν, δεν τα λαμβάνουν, γιατί ο νους τους είναι αλλού. Δεν έχετε λοιπόν επειδή δεν ζητείτε. Λέει στο 3 όμως, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, δια να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας. Όταν πάλι κάποια στιγμή αποφασίζετε, τους λέει, να ζητήσετε από τον Θεό, ο Θεός δεν σας το δίνει αυτό που του ζητάτε, γιατί αυτό που του ζητάτε δεν είναι για καλό σκοπό, είναι για να φανεί ότι ο Θεός σας πάει ενώ αυτούς δεν τους πάει. Ότι εσάς ο Θεός σας ευωδώνει ενώ εκείνους όχι. Δηλαδή ζητάτε πράγματα ανταγωνιστικά. Και ο Θεός δεν πρόκειται να δεχθεί να γίνει το μέσον επίτευξης των δικών σου ή των δικών μου επιδιώξεων. Γι' αυτό ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί το θέλετε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Η μεγαλύτερη ειδονή είναι να παίρνεις την όποια ευλογία ή αγαθό, να την σημεοφορίζεις και να λες προς δόξα Κυρίου, βλέπετε ότι ο Θεός η μαρτύρη μαζί μου, βλέπετε ότι εμένα οδηγεί και εμένα μιλάει, το βλέπετε, βλέπεις ότι εμένα με ευόδωσε, εσένα πού είναι η ευόδωση. Βλέπεις ότι το δικό μου το παιδί πήρε 19, το δικό σου που πήρε 12, γιατί. Για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Η μεγαλύτερη ειδονή είναι να απολαμβάνει κάποιος στα μάτια των άλλων τον θαυμασμό και εκείνος να εικονοποιείται κατά τρόπο εγωπαθή. Και λέει στο 4 εδάφιο μια πάρα πολύ βαριά κουβέντα, η οποία έχει σχέση με τα παραπάνω. Μιχή και Μιχαλίδες, αυτοί που πολεμούν ο ένας τον άλλον, συγκρούονται ο ένας με τον άλλον, για λόγους όχι αληθείας, για λόγους προσωπικούς και εγωιστικούς. Αυτοί που ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, που φθονούν ο ένας τον άλλον, που αρρωσταίνουν και δεν μπορούν να κοιμηθούν όταν μάθουν ότι κάποιος γεύθηκε κάτι καλό ή ότι του συνέβη κάτι ευεργετικό. Αυτοί, στα μάτια του Θεού, είναι μιχοί και μιχαλίδες. Εάν εγώ ζηλεύω εσένα, είμαι μιχός. Εάν σου επιτίθεμαι, σε υπονομεύω και συγκρούομαι μαζί σου για λόγους εγωιστικούς και μόνο, είμαι μιχός. Δηλαδή, στην ουσία, ο μιχός, η Μιχαλής, απατάει τον Κύριό του, τον Κύριό της, με το να εμπλέκεται σε τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις. Μιχοί και Μιχαλίδες. Αυτοί, λοιπόν, στα μάτια του Θεού, διαπράττουν μιχία. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι, μάχες μεταξύ σας, ουχή εκ των ειδονών σας. Οι ειδονές είναι που οδηγούν στη μιχία. Αυτή τη μιχία, την πνευματική. Μιχοί και Μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Συγκρούσεις, κακίες, αντιπάθειες, αποκλεισμοί, ζηλοφθονίες είναι η φιλία του κόσμου και ταυτόχρονα έχθρα του Θεού. Χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το καταλάβεις, γίνομαι φίλος του κόσμου και εχθρός του Θεού. Δεν πάω να προφητεύω, να προφητεύεις, να κηρύττω, να κηρύττεις, να διαβάζω τη γραφή και να τη διαβάζεις, να προσεύχομαι και να προσεύχεσαι, να υπηρετώ, να υπηρετείς, να ομολογώ, να ομολογείς. Αν όλα αυτά τα κάνω και ταυτόχρονα μετέχω σε συγκρούσεις, συμμετέχω σε αποκλεισμούς και αμοδοποιήσεις, ζηλεύω και φθονώ τον άλλον που κάτι του συμβαίνει και πάει καλά, τότε ό,τι και να κάνω
καθίσταμαι φίλος του κόσμου και εχθρός του Θεού. Αδέρφια, ιδιαίτερη προσοχή για σένα, για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς. Αυτός που μετέχει σε συγκρούσεις, σε κουτσομπολιά, σε αποκλεισμούς, που μεριάζει ανθρώπους, που ζηλεύει και φθονεί τα αγαθά του άλλου, αντί να χαίρεται στο καλό του λυπάται, φίλος του κόσμου και εχθρός του Θεού. Ο Θεός να με ελεήσει, ο Θεός να μας ελεήσει. Πώς να μην κλείσει έτσι ο ουρανός? Και λέει στη συνέχεια, «Όστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, μετέχοντας σε συγκρούσεις, σε διεκδικήσεις, σε αντιπάθειες, σε αποκλεισμούς, σε δηλωθονίες, εχθρός του Θεού καθίσταται». Και λέει στο 5, «Ή νομίζετε ότι ματέως η γραφή λέει», δηλαδή ότι η γραφή έτσι άνευ λόγου και αιτίας μας αναφέρει, «ότι προσφθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν». Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Άλλοι λένε ότι το πνεύμα είναι το πνεύμα του ανθρώπου, ο νους, και άλλοι λένε ότι το πνεύμα είναι το πνεύμα του Άγιον, το οποίο το έδωσε ο Θεός για να κατοικεί μέσα μας. Θα πιάσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Είναι σαν να λέει, όταν ο Θεός σε έπλασε και σου έδωσε νου, το νου σου, το πνεύμα σου, στο έδωσε για να ζηλεύεις, να φθονείς και να μάχεσαι τον άλλον. Η δεύτερη περίπτωση, την οποία εγώ πιστεύω περισσότερο, γιατί λέει κατόκισε. Στη μεν μια περίπτωση στη γέννηση λέει ενεφύσει σε πνεύμα. Στη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί στον άνθρωπο. Ας πιάσουμε τη δεύτερη περίπτωση. Σε βάφτισε ο Κύριος με το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο είναι που σε οδηγεί στο να αποκλείς τον αδελφό σου και την αδελφή σου, να μετέχεις σε ομαδοποιήσεις και σε κλίκες και σε παρεούλες, να ζηλεύεις και να φθονείς τα αγαθά του, να τον πολεμάς και να εύχεσαι ενδόμηχα να μην πάει καλά, και όταν μαθαίνεις κάτι κακό για αυτόν να αναπάβεσαι και να ανακουφίζεσαι. Σε ρωτάει εσένα και εμένα ο Κύριος. Και από εκεί θα το καταλάβεις και εσύ και εγώ. Όταν με κάποιον που δεν τα πας καλά μαθαίνεις για αυτόν κάτι καλό, χαλιέσαι. Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Όταν πάλι μαθαίνεις ότι του συνέβη κάτι κακό, σου φτιάχνει η μέρα. Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Από εκεί και εσύ και εγώ θα καταλάβουμε αν είναι κλειστός ή ανοιχτός ο ουρανός. Το σπίτι σου είναι ανοιχτό για όλους ή για κάποιους? Το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε όλους ή σε κάποιους? Και λέει λοιπόν, προσφθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατόκισεν εν ημίν. Δηλαδή το πνεύμα που σου δώσε ο Θεός είναι αυτό που σε οδηγεί να φθονείς? Δεν νομίζω. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μας οδηγεί σε αυτό. Λέει στο εξεδάφιο, «Αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, μεγαλυτέραν χάριν», δηλαδή χάρη πολύ μεγαλύτερη από τις μάταιες επίγειες καινοδοξίες που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Μεγαλύτερη χάρη δίνει ο Θεός όταν πάψεις να ασχολείσαι με αυτά τα επίγεια και ασχολείσαι με τα επουράνια. Μεγαλυτέραν χάρη δίδει ο Θεός όταν μας λέει, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Ποιοι είναι οι υπερήφανοι εδώ? Οι μετέχοντες σε συγκρούσεις, σε ομαδοποιήσεις, σε αποκλεισμούς, που ζηλεύουν και φθονούν αυτούς που κάτι καλό απολαμβάνουν από τον Θεό. Αυτοί είναι οι υπερήφανοι στους οποίους ο Θεός αντιτάσσεται. Δηλαδή είναι απέναντί τους. Δεν θέλω να είναι απέναντί μου ο Θεός.
θέλεις εσύ. Αν εγώ ζηλεύω και φθονώ εσένα, είναι απέναντί μου ο Θεός. Γιατί αυτό γίνεται από υπερηφάνεια. Εάν σε πολεμώ, για λόγους προσωπικούς, άλλο πράγμα να διαφωνήσω και να μην υποχωρήσω σε μία αλήθεια του Ευαγγελίου. Εκεί είναι άλλο. Στους υπερηφάνους, σε αυτούς που μετέχουν σε τέτοιου είδους λογικές και πρακτικές, ο Θεός αντιτάσσεται, είναι απέναντι. Στους ταπεινούς όμως, ο Θεός δίνει χάρη. Ποιοι είναι οι ταπεινοί? Ταπεινοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μετέχουν σε μάχες, ούτε σε συγκρούσεις, ούτε σε αποκλεισμούς, ούτε ζηλεύουν αυτούς που κάτι καλό τους συμβαίνει. Αν κάτι δεν έχουν, λένε, Κύριε, εσύ ξέρεις που δεν το έχω, για καλό μου δεν το έχω. Και αν πάλι πρόκειται κάτι να λάβουν, δεν θα το λάβουν με το να μετέρχονται πολεμικών μέσων ή αποκλεισμών. Το ζητάνε από τον Θεό και λένε, Κύριε, αν είναι το θέλημά σου, δώστο μου. Αν όχι, δόξα στο όνομά σου. Αυτή είναι η ταπείνωση. Και έρχεται τώρα το γιατρικό. Το θέλουμε το γιατρικό, αδέρφια. Είναι το γιατρικό για να ανοίξει ο ουρανός. Στη δική μου τη ζωή, στη δική σου τη ζωή, δεν θα ασχολούμαστε με τον Α ή τον Β. Είπαμε, το πρόβλημα είναι εντεύθεν. Για τον κάθε ένα είναι εντεύθεν. Αλλά εγώ θα κοιτάξω το δικό μου το εντεύθεν. Και τι θα κάνω? Πρώτο βήμα. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό. Δηλαδή, πολεμώντας όχι τους άλλους, αλλά τις ειδονές μου που εντεύθεν στρατεύονται εντός των μελών μου. Όχι. Γιατί να θέλω αναγνώριση? Γιατί να θέλω προβολή? Γιατί να θέλω ο άλλος πρώτος να ενδιαφερθεί? Θα ενδιαφερθώ εγώ. Γιατί να θέλω να έρθει ο άλλος πρώτα προς εμένα? Θα πάω εγώ πρώτα αυτό. Γιατί? Γιατί να ζηλεύω στα αγαθά του? Γιατί να τον φθονώ? Να λέω δόξα στο όνομά σου, Κύριε, που τον ευλόγησε τον αδερφό. Και αν μάλιστα κρίνω ότι τον ευλόγησε χωρίς να ταξίζει, πιο πολύ να χαρώ. Γιατί θα πω μέσα μου, αν εσύ, Κύριε, ευλόγησες εκείνον που δεν το αξίζει, άρα μπορεί να ευλογήσει και εμένα που δεν το αξίζω. Αφού είσαι τόσο καλός με εκείνον, κάποια στιγμή θα σταθείς καλός και σε μένα. Έτσι δεν είναι? Υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό. Με το να πολεμάτε όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτόν σας. Αντιστάθητε στο διάβολο που σα τσιγκλά να μετέχετε σε πολέμους, σε αποκλεισμούς, σε συγκρούσεις, σε ομαδοποιήσεις. Και θα φύγει από σας. Ο διάβολος φεύγει όταν δεν του κάνεις τα κέφια. Θα έρθει μία, δύο, τρεις, θα σε τσιγκλήσει. Κοίτα τον άλλον. Κοίτα τον άλλον. Τον ευόδωσε ο Θεός. Ωραίο Θεό πιστεύεις. Κοίτα τον άλλον. Πήρε καινούριο αυτοκίνητο. Εσύ είσαι με το σαράβαλο 30 χρόνια τώρα. Ωραίος Θεός, δίκαιος. Εσύ υπηρετείς, κάνεις, ράνεις, βοήθεια δεν έχεις. Ο άλλος όμως, νάτος, με τη μία, που είναι και χαλαρούλης και είναι και κοσμικούλης. Ωραίο Θεό έχεις, δίκαιο. Αντιστάθητη στο διάβολο, υπάγιο πίσω μου σατανά πες. Κύριος μου είναι δίκαιος. Ξέρει τι κάνει. Δεν θα μετέχω ούτε σε πολέμους, ούτε σε συγκρούσεις, ούτε θα ζηλέψω τα αγαθά του αλουνού. Δεν τα πήρε από την τσέπη μου, δεν τα πήρε από μένα. Εσύ του τα έδωσες, εσύ που τα έδωσες εκείνον, άμα θέλεις δώσε και σε μένα. Αν δεν θέλεις όμως, ό,τι θέλεις εσύ. Ο άλλος θεραπεύτηκε. Και είναι 2-3 χρόνια στον Κύριο. Εσύ που σε μια ζωή το περνάς στο Γολγοθά σου. Ωραίος Θεός. Είναι μαέστρος ο διάβολος σε τέτοιους ψιθύρους. Αντιστάθητη στο διάβολο. Δηλαδή τι, είτε μου τον θεραπεύσει, είτε δεν μου τον θεραπεύσει, εγώ θα είμαι του Κυρίου. Ο άλλος πήρε σπίτι, εσύ είσαι στον Νίκη τόσα χρόνια. Είπα για πίσω μου σατανά, να είναι καλά ο αδελφός και το σπίτι του. Είτε μένω στον Νίκη, είτε δεν μένω στον Νίκη, εγώ πάντοτε δικό σου θέλω να είμαι, δεν με άφησες ποτέ στο τέλος. Είναι έτσι, δεν είναι? Πώς θα γίνει?
Θα δώσουμε τη δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Κάθε φορά που δοξάζουμε τον Κύριο, αντιστεκόμαστε στον διάβολο. Κάθε φορά που αντιστεκόμαστε στον διάβολο, τότε ο διάβολος φεύγει. Και όταν θα ξανάρθει, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Το ίδιο. Και μετά λέει, πλησιάστατε στον Θεό και θα σας πλησιάσει. Αυτό θέλω. Αυτό δεν θέλεις. Δεν θες να σε πλησιάσει. Ναι, αλλά λέει, για να σε πλησιάσει, πρέπει να τον πλησιάσεις. Να τον πλησιάσω. Προσεύχομαι, νηστεύω, υπηρετώ. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Στο διάβολο αντιστάθηκες. Ξέρεις πώς πλησιάζεται ο Θεός. Όταν αντιστέκεσαι στο διάβολο. Γιατί άμα πάω στην προσευχή και του ζητάω, Κύριε, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Αλλά την άλλη, τον έναν δεν το χωνεύω. Τον άλλον δεν του μιλάω. Τον άλλον τον αποκλείω. Τον άλλον δεν το χωνεύω. Τον άλλον τον ζηλεύω. 15 ώρες να προσεύχεσαι εκεί. Αν δεν πολεμάω εκεί πέρα τον εαυτό μου, δεν γίνεται τίποτα. Δεν λέω ότι με κάποιον ο οποίος ξέρω ότι λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, μπορώ να έχω σχέσεις εμπιστοσύνης. Αλλά όχι όμως να ζητάω και το κακό του. Να ζητάω από τον Κύριο να κάνει χάρη και έλεος. Πλησιάζεις τον Θεό όταν αντιστέκεσαι στο διάβολο. Αντιστέκεσαι στο διάβολο όταν υποτάσσεσαι στο Θεό. Τι σημαίνει υποτάσσομαι στο Θεό? Ότι τάσσομαι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, δεν Του κάνω κριτική. Κύριε, εκείνον γιατί τον ευλόγησες και τον άλλον και εμένα όχι? Εκείνον γιατί Του απάντησες και σε μένα ακόμη? Σε εκείνον γιατί έκανες αποκατάσταση και σε μένα όχι? Εκείνος γιατί πήρε σπίτι και εγώ χαροπαλεύω με τα δάνεια? Θα μπούμε κάτω από την τάξη του Θεού. Υποτάσσεστε κάτω από την εξουσία Του. Εσύ ξέρεις, Κύριε. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος. Εσύ ξέρεις το χαρακτήρα μου καλύτερα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος έχει καλύτερο χαρακτήρα από μένα. Μην ασχολείσαι με αυτά. Γιατί ο Θεός γνωρίζει. Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο Θεός, αδερφιά? Θα γίνουμε εμείς κριτές του Θεού? Δηλαδή, γινόμαστε κριτές των αδερφών, θα γίνουμε κριτές και των Θεού? Τι περιμένουμε μετά? Ποια άνωθεν βοήθεια και ποια απάντηση και ποιες ενέργειες? Αμήν, Κύριε. Αμήν, ό,τι θέλεις. Όπως το έχω πει και άλλη φορά. Δεν θες να παίζω μπάλα στην πρώτη εθνική? Εκεί στη β' εθνική με τον Ατρόμητο και την προοδευτική? Ό,τι θέλεις εσύ, όπου θέλεις. Δεν θες να παίζω Champions League? Θες να παίζω γάμα τοπικό? Ό,τι θέλεις. Να μπω στη βασιλεία σου, Κύριε. Αυτό με νοιάζει. Και να είμαι μαζί σου. Και να νιώθω την ειρήνη σου. Δεν μ' άφησες. Μας άφησε, αδέρφια, ποτέ ο Κύριος? Μας έχει αφήσει ποτέ? Δεν μας άφησε. Πώς λοιπόν φεύγει ο διάβολος? Όταν του αντιστέκεσαι. Πώς πλησιάζεται ο Θεός όταν αντιστέκεσαι στο διάβολο? Με το που θα δει ο Θεός την αντίστασή σου στο διάβολο, δηλαδή σε παίρνει άλλο τηλέφωνο και αρχίζει να σου λέει για κάποιον κτλ. Αδελφέ, σε παρακαλώ, θες να πάμε για κανένα σουβλάκι? Ή τι γίνεται? Όταν κάποιος θέλει να σου πει κάτι, πες του, για πες μου, πώς έσωσε ο Κύριος, κάνε μου την ομολογία σου, κάνε τέτοια τρίπλα. Όταν πρόκειται κάποιος να σου πει κάτι για κάποιον, με ευγενικό τρόπο άλλαξε τη συζήτηση. Μόλις δει ο Θεός ότι εσύ αντιστέκεσαι στο διάβολο, δεν είναι διάβολος ο αδελφός που το κάνει, διάβολος είναι εκείνος που τον τσιτώνει για να σε τσιτώσει και σένα. Μόλις δει ο Κύριος ότι αντιστέκεσαι στον διάβολο, τότε παίρνει πράσινο φως ότι τον πλησιάζεις και θα σε πλησιάζει. Όταν σου έρχεται στο νου, ο άλλος ευλογήθηκε και αρχίζεις και χαλιέσαι, εκείνη την ώρα θα λες, Κύριε, πάρτο μου αυτό το πράγμα από μέσα. Με το που δει την αντίσταση ότι πολεμάς αυτό που πάει μέσα σου να στρατευτεί, θα σε πλησιάσει. Πλησιάστε τον Θεό. Πώς? Αντιστεκόμενοι στο διάβολο. Και τι θα γίνει τότε? Θα σας πλησιάσει και αυτός. Όταν σε πλησιάσει ο Κύριος, θα αρχίσει τέτοια ειρήνη, τέτοια εφροσύνη, που θα λες δόξα στον Κύριο. Για όλα δόξα στον Κύριο. Και για τον αδελφό που έχει και περισσότερα από μένα, και για το Α και για το Β. Δόξα στον Κύριο. Είμαι ευχαριστημένος, Κύριε. Εδώ να πούμε για τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Θυμάστε τι γίνεται στο όρος της μεταμορφώσεως? Είναι μέσα στα κατσάβραχα.
αλλά έχουν την παρουσία του Θεού. Βλέπουν τον Κύριο μεταμορφωμένο με κατάλευκα ημάτια και τους δύο, τον Μωυσή και τον Ηλία, να συζητάνε με τον Χριστό. Και έχουν μείνει αποσβολωμένοι. Και τι λέει ο Πέτρος εκείνη την ώρα? Να κάνουμε, Κύριε, εδώ τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Και εσείς τι θα μείνετε απ' έξω? Εμείς τα κατσάβραχα, παράδεισος. Δεν μας λείπει τίποτα. Πλησιάστε το Θεό αντιστεκόμενοι στο διάβολο και θα σας πλησιάσει. Όταν θα σας πλησιάσει, θα λέτε ότι είμαστε ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Ούτε ζήλιες, ούτε πίκρες, ούτε πόλεμοι, ούτε τίποτα. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογεί.